Σε μια περίεργη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης φαίνεται να εμπλέκεται μια οικογένεια μετά την καταγγελία μιας μητέρας ότι τα παιδιά της έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Ήδη με βάση την προανάκριση φαίνεται ότι εξετάζεται η εμπλοκή του ίδιου του πατέρα. Η Έλλη Κοκάλη θα μας πει περισσότερα. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Μια θλιβερή καταγγελία διερευνά τα τελευταία 24 ώρα η ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία έχει να κάνει, όπως περιέγραψες, με μια καταγγελία για κακοποίηση δύο ανηλικών παιδιών ηλικίας 7 και 12 ετών. Η καταγγελία έγινε τις προηγούμενες ημέρες από τη μητέρα των παιδιών και τα δύο φέρονται να έχουν πέσει θύματα ασελγών πράξεων. Και για την υπόθεση αυτή οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου προσήγαγαν και συνέλαβαν μετά από έρευνα στο σπίτι του τον πατέρα των δύο παιδιών. Η σύλληψή του έγινε με αφορμή κάποια ευρήματα που προέκυψαν στο σπίτι του για κάποιο αυτοσχέδιο όπλο και διάφορα άλλα ευρήματα. Είναι διαφορετικός ο λόγος για τον οποίο συνελήφθη, ωστόσο εξετάζεται για το περιεχόμενο της καταγγελίας που έχει γίνει από τη μητέρα. Επαναλαμβάνουμε, πρόκειται για ένα ζευγάρι διαζευμένο. Η μητέρα μετέφερε στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά της περιέγραψαν κάποια περιστατικά που φαίνεται να έχουν εκτυλιχθεί τους προηγούμενους μήνες. Τα παιδιά εξετάζονται από παιδοψυχολόγο. Έχει διαταχθεί και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να μπορέσουν να διευκρινίσουν τι ακριβώς έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μία διερεύνηση που γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης υπόθεσης. Έλλη, παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Για το οτιδήποτε νεότερο θα πληροφορηθούμε στο κεντρικό μας δελτίο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.